Στα ορεινά του νομού Τρικάλων υπάρχει 15 30 πόντους χιόνι και τα χιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων όπως έγινε ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη είναι έξω και καθαρίζουν συνεχώς τους δρόμους ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα. Δεν λειτουργούν σήμερα εντωμεταξύ λόγω της χιονόπτωσης στα δημοτικά σχολεία σε καλογύρου, Στούρναρέικα, στούρνα ρέικα, κοτρώνη, κλινοβό, και χρυσομιλιά. Χιονίζει και στα παιδινά διαμερίσματα του νομού Τρικάλων, ακόμη και μέσα στην πόλη. Καλυμμένη από το χιόν είναι η καλαμπάκα, αφού η χιονόπτωση που ξεκίνησε αργά το βράδυ τη Τρίτη συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα. Εκτό από του δρόμου, όπου δεν το έστρωσε και με τη χιονόπτωση να συνεχίζεται, το χιόν έχει καλύψει αυτοκίνητα, στέγε, σπιτιών, το έδαφο και φυσικά του βράχου των μετεώρων. Θυμίζουμε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προβλέψει παγετό για απόψε αργά το βράδυ και ύφεση τη κακοκαιρία από αύριο.